κύριε Νικολάου, είδα την ανακοίνωση του ΚΚΕ, η οποία ήταν πολύ επιφυλακτική. Και θα μας το πείτε και εσείς, αλλά έλεγε ότι αυτό το πλάνο του σχέδιου ανάκαμψης τελικά θα είναι σε βάρος του λαού, δεν θα το πληρώσει. Τι εννοείται, εδώ έρχονται χρήματα για επενδύσεις. Πριν από λίγο καιρό συζητάγαμε ότι θα έρθει μεγαλύτερη ύφεση. Τώρα συζητάμε τι θα κάνουμε τα χρήματα. Δεν είναι σωστή αυτή η εικόνα. Πρώτον, δεν ήταν επιφυλακτική. Ήταν αντίθετη. Αντίθετη, ναι. Το για να καταγράφετε. Το θέμα δεν είναι, για να συνεχίσω από εκεί που άφησαν τη συζήτηση οι συνομιλητές, δεν είναι εάν είναι πρίκα του ενός που διαχειρίζεται την κυβέρνηση σήμερα ή του επόμενου που θα έρθει. Το θέμα είναι ότι είναι μια πρίκα η οποία ανήκει στον ελληνικό λαό και στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνεται κατά το 99% αυτά τα σχεδόν 2-3 εκατομμύρια αθροίζοντας το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης στις μεγάλες εταιρείες. Εκεί δίνεται. Γιατί δεν έχουν αλλάξει οι στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι αυτά τα κονδύλια θα καταρρεμηθούν η μερίδα του λέοντος στην πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ψηφιακή μετάβαση, στα δίκτυα 5G. Αυτή είναι η τομή που έχει βάλει μπροστά. Και ό,τι μείνει, όποιο ψίχουλο μείνει για τον ελληνικό λαό, το διαφημίζουν σαν φρατζόλα, γιατί μιλάμε για τα ψίχουλα που θα δοθούν τη τάξη των 200 εκατομμυρίων για όλη την Ευρώπη με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Το οποίο τι είναι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, όπως εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με τη λογική της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας, του προγράμματος αυτού, επιδότηση των εργοδοτών, των καπιταλιστών από τους εργαζόμενους. Κόβω μισό μισθό εγώ σαν εργαζόμενος, πληρώνω το μισθό του διπλανού και δίνω και επιδότηση από τα ίδια χρήματα στον εργοδότη μου για να καλύπτει τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι, αν θέλετε, η κατεύθυνση στην οποία όλες οι ευρωομάδες και οι ευρωομάδες των προλαλησάντων και άλλες, οι οποίες κάνουν μια διαπραγμάτευση, μια κόντρα για το ύψος του προϋπολογισμού κτλ., αλλά αφήνουν στο απειρόβλητο ποια είναι η ουσία. Ότι ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το υστέρημά τους έχουν πληρώσει, γιατί αυτά τα χρήματα τα οποία διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τι, το καθάριστο εγχώριο εισόδημα, δηλαδή όλες οι νέες αξίες που παράγει ο εργαζόμενος σε κάθε χώρα, είναι η φορολογία την οποία κατά 95% την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι λαοί, και αυτά είναι τα χρήματα που θα δώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο με αυτό το πρόγραμμα. Τρία σύντομα σχόλια θα κάνω σε σχέση με τη συζήτηση που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την αντιπαράθεση και τη διαπάλη που αναπτύσσεται εντός του Συμβουλίου για τη συμφωνία κτλ. Είναι πλέον. Όποιος είχε άλλη αντίληψη τον διαψεύδει πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κοινό σπίτι της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης. Είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών όπου το κάθε καπιταλιστικό κράτος συμμετέχει εκεί και απαιτεί να πάρει αυτό που του αρμόζει με βάση τη δύναμή του, πολιτική, οικονομική και στρατιωτική, και όσο το δυνατόν περισσότερο να σπρώξει τα συμφέροντα των δικών του μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Γι' αυτό και υπάρχει η μεγάλη κόντρα. Δεύτερον, δείτε για παράδειγμα που κατευθύνονται τα χρήματα. Εκείνη σας το θέμα. Ανοίγουμε λίγο, αλλά λίγο πιο επιγραμματικά, γιατί μας πιέζει πάρα Εντάξει, πολύ. Εντάξει, το θέμα δεν είναι αν θα είναι μπροστοβαρή ή οπισθοβαρή, αν θα έχουν κρυφά μνημόνια ή αν το ζήτημα είναι να καμπατζάρουμε το 20, γιατί μετά από το 21 έχουμε. Γιατί όλα αυτά αποδεικνύει ξανά η πραγματικότητα ότι δεν ισχύει. Το θέμα είναι οι εργαζόμενοι και ο λαός της Ελλάδας να οργανωθούν, να παλέψουν, να μην πληρώσουν αυτή την κρίση όπως πλήρωσαν την προηγούμενη κρίση, γιατί αυτή που έρχεται είναι βαθύτερη όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, να απαιτήσουν να εξασφαλιστεί το εισόδημά τους, όλοι οι άνεργοι να έχουν επίδομα ανεργίας και να πληρώσουν πραγματικά την κρίση αυτή. Εκείνοι που όλα αυτά τα χρόνια πλούτιζαν σε βάρος τους και τώρα έρχονται με το χέρι απλωμένο να πάρουν τη μερίδα του λέοντος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, το μεγάλο κεφάλαιο, η μονοπωλιακή ομιλία και επιχειρήσεις.